Repair όλοι μαζί. Βαριέμαι να σας διαλέγω. Τι θέλεις μωρέ. Τι μου ήρθες με τον BTR. Κάτσε πολέμα. Πού πας Garrison Entrance. Ορίστε, έφυγε. Άντε, ρεμίστε τώρα. Και είστε και πολύ και δεν έχετε και πρόβλημα. Ωραία. Οπ. Γερουσαλαγίμ. Ιερουσαλήμ δεν είναι αυτή. Ραμ Αλλά. Ρισόν Λεζιόν. Ναι, Ιερουσαλήμ είναι εδώ. Οκ. Okay. Πρωτεύουσα ότι είναι εδώ πάνω, ε. Κοντά είναι η Δαμασκός. Βέβαια εδώ είναι πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή και επικοινωνεί και με την Ιορδανία. Η Ιορδανία δεν μας μισεί καθόλου όμως. Ενδιαφέρον. Πιο military facility. Facility construction. Ναι, ξεχνάω να κοιτάω τι πήραμε. Power petrol. Εδώ είναι το orbital launch pad. Α, έχουμε εδώ μπάραξ. Έχουμε μπάραξ και δεν το λέτε τόση ώρα. Λοιπόν, θέλω μόνο αυτούς. Πάμε να πάρουμε εκείνη την πόλη. Να αναβαίνουμε σιγά σιγά. Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός ήδη. Είναι, ναι, ισχύει. Πάμε εδώ. Inflation control. Τσακ, τσακ. Βασικά να σου πω κάτι. Όχι, δεν θέλω να πειράξεις τα social spending μου και αυτά. 2,9 ενέργεια. Δεν πάμε καλά. Έλα, ρίξτε τους να φεύγουμε. Μπράβο. Repair εκεί. Repair. Μην κάνετε boom, μωρέ. Θα έρθει να την ξαναπάρει. Ρε κομπλεξική, αφού θα την ξαναπάρω, δες το να. Τι κατάλαβες τώρα. Αχα, okay, και. Τώρα θα αποκλειστείς και θα πεθάνεις. Τώρα, πού θα πας. Κάτσε να πάρουμε και τα κόντρα και γόρξα από εδώ. Facility complete. Α, χτίστηκαν όλα τώρα. Οκ. Σε είδα. Α, είσαι μέσα ακόμα και επισκευάζεσαι. Nice. Ο τρόπος για να ρίξει τον πληθωρισμό κυριότερο είναι να αυξήσει τη φορολογία. Βασικά, να τους στερέψουν λίγο τα λεφτά. Αλλά προς το παρόν δεν χρειάζεται. Το μπάτσε τώρα θα μειώσει τις τιμές. Αυτό που το φτάνεται τον Garrison να έχει τσίκι τσίκι τόση ενέργεια και δεν το σκοτώνει στο τέλος μπορεί να με διαλωστείλει. Η Τουρκία έχει παιδιά πολύ μεγάλο ναυτικό για να το χτυπήσω. Εγώ έχω 6-7 πλοία αλλά καλά. Out, σε κανένα boom. Άντε, τελειώνεται. Άντε, ωραία, κάντε ένα entrance εδώ να βάλω Garrison από πίσω σας. Garrison. Ακόμα 6 μέρες θέλει το άλλο, wow. Garrison. Entrance σας ζήτησα να κάνετε. Και Garrison. Να κλείσει η μέρα, να βγουν κάποιοι. Να σας στείλω εσάς για service. Ας πούμε εσένα οπωσδήποτε για service. Repair. Θέλει διάφορος κοσμάκης τώρα repair, ε. Ωραία, πάμε όλοι. Φύγαμε, repair. Πάτε κάτω, να μην είστε εδώ μες στη μέση. Βγήκαν οι Garrison, προλάβανε. Ένας έχει βγει σε κάθε πολύ ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Αχ, ησυχία. Το βλέπω το κράτος πάει για πτώχευση. Μακρού έχουμε 27 δις. Συνήθως παλεύουμε με εκατομμύρια με τις χώρες που παίρνω. Facility construction complete. Ωραία, τώρα τελειώσαν όλα. Πάμε 2,9. Ίσα-ίσα έχω καταφέρει να ρίξω την ανεργία κάτω το 3%. Αυτό συνήθως είναι καλό, να ξέρεις.
Εδώ γουστάρεις να πολεμάς, ε. Πάρε άλλους δύο γκάρισον. Τρεις. Γιατί είμαστε και κοντά στην Ιορδανία. Είπε δεν μας πολεμήσει, αλλά οκ. Okay. Ναι, τώρα έχουν τελειώσει όλοι, wow. Sorry. Πατάω ένα παραπάνω σκέπ από ό,τι πρέπει. Μπορείς να μη φεύγεις, κάτσε εκεί, entrench. Δεν σε χάλασε. Πήγε να την πάρει και βγήκε κατευθείαν ο δικός μου. Εδώ, 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 όλοι εδώ, όλοι εδώ, όλοι εδώ. Και εσύ εδώ. Πάρε αυτό το κόμπλεξ που είναι εύκολο. Μπράβο, πάμε εδώ στην πόλη τώρα. Μόλις πήραμε ένα Intelligence Academy τζάμπα. Έλα να πέφτουνε τα γκάρισον του αντιπάλου, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα γιατί ερχόμαστε και με γεμάτα πυρομαχικά, έλα έτσι να παίρνουμε τη μια πόλη πίσω από την άλλη. Εδώ έχεις καλή military βάση, ε. Τα λέω τα μισά αγγλικά, τα μισά ελληνικά. Δεν βαριέσαι. Power petrol και goods military. Όλα όμορφα είναι σε αυτή τη χώρα. Τέλεια, έτσι τέτοια να βλέπω. Πληθυσμό έχετε τουλάχιστον ή θα... δεν θα αυξηθεί η ενεργία μου με τίποτα. Κάντε ένα γρήγορο repair εδώ δίπλα, στα κοντά. 2,9, we're being bombarded. Αυτό τώρα 2,9, 14,3 ο πληθυσμός. Πόσο ήταν πριν, τόσο ήταν, ναι, ή, δεν, ή άλλαξε. Το άρμα μου ρε, κάθαρμα, έλα έλα. Έλα έλα έλα. Για δες, για πες μου, με 5 γκάρισον τι μπορείς να κάνεις. Κάτσε να μπουν όλοι μέσα, να κάνουν το service τους και θα σου πω εγώ. BTR 60. Α, μου τους ρίχνουν τους Garrison το BTR, ε. Πάτε κι εσείς εκεί για entrance. Έκανε boom, δεν σε γάλασε. Εσείς όλοι. Move to. Και βασικά move to, κατευθείαν. Ποιος την άραπαξε? Έλα μωρέ που σας βαράνε λίγο και φεύγετε από τη μάχη. Πάτε λίγο εκεί πέρα. Εντάξει, άλλο να κοκκινήσετε τώρα. Εσύ φεύγει ο Γκάρισον, μας αφήνει χρόνους. Πάει, μετακομίζει προς η Ιορδανία μεριά. Πες μέσα βρε κακομύρι. Η Λιβύη ακόμα δεν μου έχει κάνει τον πόλεμο και ανησυχώ. Θα περιμένει να φτάσω έξω την πρωτεύουσα, θα μου το θυμηθείτε. Όλοι πάνω, please. Στη μάχη. Τι το σημαντικό έχει εδώ και δεν πέφτει. CPR και τα λοιπά, κάντε ένα entrench. Wow, εσύ πας για service. Μη, όχι από το δρόμο. Και άλλοι δεν τζανίρ εκεί. Σαν σε είδα λίγο χτυπημένο, πάνε και εσύ. Entrench. Μετά θα πηγαίνουμε με 100 και 200 τζανίρ, θα πέφτουν οι γκάρισον έτσι. 13,9 ήταν πριν. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Συγγνώμη, τι κάνεις, inflation control. Ωραία, πάρτα, unlock. Πού είναι? Yes, infrastructure, environment, infrastructure, το θέλω ψηλά. Σύνδεση δεν έχει κάπου να τέτοιο. Πάτε όλοι για repair. Increase revenues, decrease spending. Σε αυτό να είναι. Σε αυτήν τις εντολές είναι, ναι. Decrease domestic prices. Decrease είπα. Decrease, ναι. Decrease. Να πέσουν οι τιμές. Τι γίνεται, όλοι επισκευάζονται. Αυτοί μείνανε μόνο. Δες από την άλλη, τι είναι πια άλλη. Οι Garrison είναι μονάδες οι οποίες είναι μεν στο military. Υπέρ.
Είναι δηλαδή, θεωρούνται στρατιωτικοί, αλλά δεν είναι μόνιμο προσωπικό και τους βγάζει από τις πόλεις. Άστα να πλησιάζει ρε μάστορα. Άστα να την πάρει κιόλας, τι μας νοιάζει. Θα πάρουμε και εδώ τα Land Fabrication, κάτι είναι και αυτό. Όλοι τόσο χάλια τα πήγανε και μπαίνουν μέσα και επισκευάζονται. Τι μου φέρνεις αεροπλάνα βρε! Το πήραμε και το Military Base, τέλεια. Land, land, missile, όχι. Land, land και barracks. Τέλεια. Πρέπει να κόψω τη συνήθεια του escape. Μόνο φορά έτσι την πατήσαμε. Repair. Και έλα εσύ στη θέση του. Ω, έντε σκορπίσαν οι Garrison από εδώ και από εκεί. Όλοι repair. Μόλις πλησιάσουμε, θα μου το θυμηθείτε. Μόλις πλησιάσουμε τη Δαμασκό, θα μας κάνει πόλεμο η Λιβύη. Θα μου το θυμηθείτε. Βγάλαμε κανέναν engineer εδώ πίσω. Ωχ Θεέ μου. Αυτά φτιάχτηκαν. 7 days remaining. Heavy supply, heavy supply. Έναν engineer. Εχ. Λοιπόν, το heavy supply. Reserve. Και εσύ το ίδιο. Ας τον engineer να υπάρχει εκεί πάνω. Παίρνει αυτός πόλης, νομίζει ότι θα προλάβει. Δες πως βγαίνουν οι δικοί μου μάστορα. Δες για πότε θα ξαναρθούμε. Αου, αου. Με τις φρεγάτες. Θα πάω, δεν υπάρχει λόγος να τις ανεβάσω εδώ. Θα το πάρουμε το τέτοιο έτσι κι αλλιώς. Περάσαμε όλο από το σέρβις. Πάμε να τα πάρουμε όλα πίσω. Πριν να προλάβει να βγάλει και Garrison, όχι τίποτα άλλο. Έφερε δύο BMP. Τα οποία θα πέσουν σχετικά γρήγορα. Τώρα από το repair και μόνο που γίνεται σε αυτές εδώ τις πόλεις μπαίνω μέσα, αλλά τέλος πάντων. Πάρτε και αυτήν. Και αυτήν. Και αυτήν. Και δίπλα. Μπράβο. Entrench εκεί. Να βάλω Garrison σε όλους αυτούς τώρα να σταματήσει να μας την παίρνει. 22 μέρες, wow. 5 μέρες. Θα την πάρουμε και αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρεις Garrison. Σιγά σιγά ανακτήσαμε όλο το έδαφος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύρια, που έκανες τον πόλεμο στο Ισραήλ. Το κατέκτησες για εμάς να το ξαναπάρουμε πίσω. Ευτυχώς δεν ήμασταν σύμμαχοι. Αν ήμασταν σύμμαχοι, τώρα θα παίρναμε το έδαφος του Ισραήλ για το Ισραήλ. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει να κάνω συμμαχίες. Μπούμ, κάντε ένα entrench όλοι εσείς εκεί. Να προλάβω να βάλω και εδώ. Εδώ θα βγάλω πολλούς όμως. Γιατί θα φύγω πίσω για repair. Δες στην Τουρκία. Έλα, έλα. Θα γίνει το μπαμ. Και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Σας το λέω. Πάτε κανείς repair εσύ, ωραία. Από όλους εσάς ποιοι θέλουν repair. Λίγο χτυπημένος. Πολύ χτυπημένος με το 160 και εγώ που πάω ρε γάμο. Repair. Από όλους εσάς λοιπόν. Όλοι οι υπόλοιποι είστε ψηλό okay. Φύγε εσύ από το οπτικό μου πεδίο. Μπούμ, ένας μπούμ κι άλλος. Ναι, έχει κατεβάσει όλο το στόλο τώρα η Τουρκία εδώ πέρα και μου τη δίνει. Αλλά θα έρθει η ώρα τους, δεν πειράζει. Καταρχάς με μισούνε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι πολύ. Ούτε καν για πόλεμο δηλαδή ακόμα. Άμα το κάνουν θα είναι μεγάλη έκπληξη. Όπα, τι έχουμε. Ωραία, πάτε να κάνετε ένα mini repair. Τώρα που βγήκαν οι Garrison, να γεμίσετε λίγο πυρομαχικά. Βγήκαν δύο, δεν βγήκαν όλοι, δεν πειράζει, μας φτάνουνε. Οπα, πλέει. Βάλε και εδώ δύο. Σταμάτησες να έρχεσαι. Κατάλαβες ότι χάνεις. Πάλι καλά.
Ωραία, ας κάνουν όλοι αυτοί οι repair. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα οικονομικά μας που βλέπω ότι πέσαμε 2 δις έτσι για πλάκα. 14,9 το inflation. Λοιπόν, ξέρεις τι? Don't decrease domestic prices. Αντίθετα, stock military materials, γιατί βλέπω ότι πονάμε λίγο. Σαν να παραυξήθηκε η παραγωγή ή οι ανάγκες και όχι η παραγωγή. Σταματήσαμε να πουλάμε και πετρέλαιο, ε. Ναι, δεν είναι καλές τιμές στην αγορά. Φρέσκοτερ είμαστε τσιμα-τσιμα, αγκρικάλτσο είμαστε τσιμα-τσιμα. Πήραμε λίγο timber, πλάκα έχει, από το πουθενά. Coal είπαμε δεν έχει πουθενά η περιοχή. Electric power, μπαίνουμε αρκετά τσικά μέσα. Ωραία, τα military goods μας βάζαν τόση ώρα μέσα. Ωραία, ας κάνουν αυτοί το repair τους, να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί ανέβηκαν τόσο πολύ οι απαιτήσεις, πόσοι επισκευάζονται πια? Καλά, πλέον φτιάχνω κιόλας. Και το μεταλλόρ πρέπει να έχει ανέβει οι απαιτήσεις του, ναι. Τώρα, ας πούμε, θέλω να χτίσω military goods, αλλά με 2,8 unemployment, ούτε καν. Τα υπόλοιπα είμαστε τσιμα-τσιμα, military facility complete, τέλειωσαν κι αυτά. Θα βάλω να παράγονται κι άλλα τόσα. Το Άμπραμς γιατί βγήκε να παίξω? 9 από 16, βάλε και 2, 11 και 2, 3, 4, 5. Κομπλέ. Δεν έχουν πάρει μπρος αυτά ακόμα, θα πάρουν, πού θα πάει? Καλή νύχτα από εμένα, πρέπει να την πέσω όπως και εσύ, μάλλον θα το δω από το Twitch, ο The Subscriber. Thank you very much, αγόρινα. Καλή ξεκούραση είναι όντως και εγώ πρέπει να την πέσω σε λίγο. Δεν καταλάβω πώς καταλαβαίνεις τι κάνεις κάτι στο παιχνίδι για να παίχνεις. Λοιπόν, ναι, πρέπει να βγάλω στο YouTube λίγο το πρώτο επεισόδιο, να το πρώτο stream να το δείτε. Reserve. Είναι κάποιο αεροπλάνο έξω? Reserve όλοι. Ναι, αυτοί που είχα στείλει για repair. Έχεις ουσιαστικά έλεγχο στα οικονομικά, στη διπλωματία, στην παραγωγή, στη φορολόγηση και τα λοιπά της οικονομίας, στο στρατό και τα λοιπά, και αυτό που κάνουμε είναι πόλεμο κατά βάση. Η αλήθεια να λέγεται. Τι τέλειωσε εδώ? Τώρα, επισκευάζονται ένα σκασμό πράγματα. Και παρόλα αυτά τα industry goods είναι στα ίδια. Εδώ είμαστε, επανέλθαν τα military goods. Παρόλα αυτά συνεχίζω να μπαίνω μέσα. Γιατί? Μπαίνω από το budget πλέον μέσα. Τι έκανε ο μαλάκας? Λοιπόν, ξέρεις τι, πάρε λίγο lock και lock. Ήρθε ώρα να αυξήσω λίγο φορολογία για να σταματήσουν να αγοράζουν, να πέσει ο πληθωρισμός. Και το infrastructure είπαμε το θέλω ψηλά, πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Ωραία, τα έξοδα μου ποια είναι? Παραγωγή πληρώνω 1.400 και παίρνω λιγότερο από ό,τι πουλάω. Λιγότερο από ό,τι παράγω. Οπότε, ανεβάζουμε τις τιμές, μειώνεται και η παραγωγή, θα πέσει και ο πληθωρισμός. Πάρετε λίγο φορολόγηση ακόμη. Δεν θέλει να δημιουργήσει ακραίες με τέτοιες. Έχω προφητεία G, Τουρκία θα σου κάνει πόλεμο. Κάποια στιγμή θα μένω σίγουρα. Decrease spendings για τον πληθωρισμό. Το spendings είναι αυτά που τους δίνεις εσύ. Για προμήθειες και λοιπά. Ναι, όντως θα βοηθήσει, αλλά τώρα εγώ το πήγα διαφορετικά. Ανέβασα λίγο τη φορολογία. Πουλάω να ξέρω τι πουλάω, πετρέλαιο. Consumer goods. Και industry goods θα πουλήσουμε όταν θα σταματήσουν να επισκευάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, τα μπάραξα τους βάλω hotspot, μην πάει κατά λάθος κάποιος για service και... Εσύ τι είπαμε ότι είσαι? Intelligence Academy, φύγε, δεν σε θέλω. Δεν μου χρειάζεται το intelligence αυτό το academy, θα το ξυπήσουμε κάποια στιγμή αλλιώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε πάρει πλέον ένα σκασμό πράγματα. Κάτι έκανε boom από τα δικά του. Τώρα γιατί, δηλαδή καλά δεν είχαμε ηρεμήσει? Δεν ήμασταν καλά? Είχα εισυχάσει και εγώ από τα military goods και εσύ από τις μάχες, γιατί τώρα? Έχουμε να σου πάρω και τα agriculture. Έτσι, γιατί μπορώ. Βαρέσετε και αυτό. Έφυγε το BMP. Α, τρώω πυραυλάκια, ε! Μπάραξε έχει. Ναι, τρώω πυράβλους από κάπου.
Το δίπλα, το δίπλα, το δίπλα, όχι τα μπάραξ. Αν και δεν έχει και κάτι, ένα BMP βλέπω έχει. Διαλέγω τις μονάδες πριν που έλεγες δεν καταλαβαίνεις και τους κλικάρω να πάνε εκεί που είναι η εκρήξη, είναι από κάτω μια πόλη συνήθως. Πάμε για ένα γρήγορο repair εδώ δίπλα. Πεταγόμαστε για ένα καφέ και ξαναρχόμαστε να συνεχίσουμε. Μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Πού πας. Γιατί δεν καταλαβαινόμαστε δηλαδή. Άσε με στην ησυχία μου. Βασικά θα στα πάρω και αυτά και θα σε αφήσω την ησυχία σου μετά. Κάπως έτσι θα γίνει. Θα πάω για την πρωτεύουσα λίγο πιο μετά. Να στρώσουμε λίγο τα πάντα. 24 τα λεφτά μειώνονται κι άλλο. Construction research δίνω 120 πλέον, ε, wow. Καλά, πάρτε το και το military base να ησυχάσουμε. Όλοι εκεί, όλοι πάνω. Δεν έχει πόλη εδώ. Α, έχει. Βάλε και εδώ. Βάλε και εδώ. Πήραμε και το military base, τέλεια. Και δεν το κάναμε και πολύ μεγάλη ζημιά. Κάτι έκανε μπουμ από μένα. Ωραία, τα παίρνουμε όλα. Βάζουμε παντού garrison. Πάρετε και αυτή την πόλη. Τέλεια, μια χαρά. Πραγματικά ο Σύριος τα κατέβασε όλα. Μας έκανε καλή ζημιά, η αλήθεια είναι. Μας έφαγε το μισό στρατό στην αρχή. Με τον ντου που έκανε. Λεφτά υπάρχουν, λέτε, στον ονόματο. Κοίταξε, δεν ανησυχώ ακόμη. Δεν ανησυχώ καθόλου για την ακρίβεια. Τον έχω κλειδώσει, τον έχω κλειδώσει. Εσένα, σε έχω κλειδωμένο. Όχι, δεν είσαι κάτι να σε κλειδώσω. Λοιπόν, entrench όλοι εκεί. Αυτό τι είναι? Αλίβανος. Αυτές είναι οι δυνάμεις του που πάνε να φύγουνε. Πού πας? Έλα πίσω, στάσου μίγδαλα. Entrench όλοι εκεί. Ευχαριστώ. Άστο να έχει δύο πόλεις. Δεν έχει. Πάρτε την. Μπράβο. Πάρτε και την άλλη τώρα αφού φτάσαμε μέχρι εδώ. Πάρτε και το λιμάνι. Πού πας αγόρι μου, γύρνα πίσω. Πού πας Γκάρισον? Λίγο σε βομβαρδίσαν και έφυγες τρέχοντας. Γύρνα πίσω. Εντάξει, στο entrench επισκευάζονται και λίγο. Αργά μεν, αλλά τουλάχιστον επισκευάζονται. Λοιπόν, πάτε κι εσείς εκεί για entrance. Δες τον τώρα τον κομπλεξικό. Τώρα ρε φίλε, είσαι κομπλεξικός όντως. Τι μου φέρνεις τέτοιο, για ποιο λόγο? Απλά εξαϊλώθηκε. Βλέπεις ότι είσαι κομπλεξικός τώρα, δηλαδή μου φέρες λίγο το πυροβολικό σου και τι κατάλαβες? Τους το εξαφάνισα. Και εδώ είπαμε έχουμε μπάραξη κιόλας, ε. Yep, έχουμε μπάραξη. Οπότε θα βάλω το hotspot εκεί, ούτως ή άλλως θα τους στέλνω εδώ πίσω για ρηπέρα να κάνω τούτο στην πρωτεύουσα. Ησυχάσαμε. Ωραία. Πάμε να στρώσουμε λίγο την οικονομία, η οποία γιατί μπαίνει μέσα δεν μπορώ να καταλάβω. Βγάζουμε, παίρνουμε σε 100 εκατομμύρια. Ωραία. 15,9 το inflation παρόλα αυτά. Τι ξαφνικά βρεθήκατε με μπόλικο χρήμα? Ανεβαίνει ακόμα το χρήμα. Πάρτε λίγη φορολογία ακόμα. 70% φορολογία. Παιδιά, ο πόλεμος κοστίζει. Σταματήστε να αγοράζετε, βρε. Να έχει ένα κουμπί delete all. Τι καλά που θα ήταν. Labor shortage, το ξέρω. 44-4 είχε φτάσει, παιδιά, το τέτοιο. Τώρα άρχισε να πέφτει. Γιατί τους ανέβασα τους φόρους, λογικό είναι. 322, projected drain. Ναι, αν βγάζουμε όσα είναι να βγάλουμε από τις πωλήσεις, είμαστε κομπλέ. Αν όχι, έχουμε πρόβλημα. 148 το πετρέλαιο παρόλα αυτά είναι το μόνο που μας σώζει. Α, consumer goods 124. Να χαρώ. Ωραία πράγματα. Εδώ ξεδεύουμε λίγο το stock μας προς το παρόν. Research δίνουμε λίγο μπόλικα για το project. 82 εκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να μην τα δίνουμε.
να πω την πικρή αλήθεια. Α, έχουμε και άλλα τέτοια πλέον, ε. Ξέρεις τι, μου φτάνει, θα σε κλείσω. Missile fabrication, όχι, είπαμε delete. Θα σας κλείσω εσάς όλους εδώ, θα βάλω και ένα hotspot εδώ, να βγαίνετε εκεί πάνω. Μου φτάνουν αυτά που έχω κάτω ακόμη. Δεν θα χρειαστώ. Όταν θα αρχίσω να... Ωραία, σιγά σιγά. Προσέξτε, daily trade έχω 500. Γιατί δεν τα βγάζω τα 500 όμως? Stock military materials, γι' αυτό. Πούλα. Πούλα να βγάλουμε κέρδος. Ωραία. Πάμε στα έξοδα τα οποία είναι... Η παραγωγή μας άρχισε να πέφτει στο 1300. Τα domestic sales επίσης. Ναι, προφανώς αφού πολεμάτε... Το inflation συνεχίζει να ανεβαίνει. Και η ενεργεία έχει πέσει πάρα πολύ. Θέλω κόσμο για να στρώσει όλο αυτό το πράγμα. Θέλω κόσμο. Για ποιο λόγο σου κάνει το, γιατί το έζησες από το χάρτη ίσως? Αυτοί μου κήρυξαν τον πόλεμο, εντάξει. Εγώ μια χαρά κάθομαι στην γωνία μου. Περίμενα πόλεμο από τη Λιβύη, η οποία το ψήνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εγώ περίμενα πόλεμο από τη Λιβύη, παιδιά. Δεν ξέρω τίποτα. Κάτσε να βγάλω τα supply tracks εδώ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν. Supply tracks εκεί. Engineer εδώ. Έχω παρατάξει και όλο τον κοσμάκι μου εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς. Πέρα το κινητό μου, ρε. Ο Ζήστο μόλις άνοιξε live. Τέλεια. Θα έχω κάτι να βλέπω όταν θα ξαπλώσω. Facility construction complete. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μειώσουμε τους φόρους. Θα κάνουμε το εξής. Θα πέσουν οι φόροι. Θα πονέσουμε λίγο οικονομικά, αλλά θα πέσουν οι φόροι στο 40%. Προσέξτε με. Θα ανεβεί το social spending και άλλο. 700 μέσα. Τέλεια. Θα αναγκαστεί να ανεβάσει την παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα... Πού είναι? Decrease domestic prices. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν πάρα πολύ, θα πέσει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά, τόσο που θα είναι περιττό για τον κόσμο να πηγαίνει και να αγοράζει. Οπότε entrance εσύ εκεί δίπλα, αφού είσαι έξω. Και θα πρέπει να αρχίσουν να φέρουν κόσμο από εδώ, σιγά σιγά. Η Λιβύη είναι τσακμπαμ, έτοιμη. Land reserves, infantry, όλοι αυτοί επισκευάζονται. Deploy. Deploy. Βγείτε όλοι έξω. Βγείτε όλοι έξω, παιδιά. Έχουμε θέμα. Ετοιμάζεται η Λιβύη. Ωραία. Όλοι εσείς. Here. Και είστε και λίγο λαχανοί στο χρώμα. Δεν σας βλέπω καλά. Δεν είναι βαθύ πράσινο αυτό. Δεν σας βλέπω πολύ καλά. Λοιπόν, ok. Και land reserves. Αυτά να τους επισκευάζονται, το αφήνω. Recon, ήρθε η ώρα σας, γεια σας. Scrap όλοι, όπως είστε, διαλύεστε, γεια σας, αντίο, να είστε καλά. Heavy supply deploy, εσείς, που έχω τα heavy supply, εδώ, πίσω. Σαββατάς mission, καλά πάμε, μια χαρά όλα. Ωραία, τι έχουμε αφήσει εδώ, 3 engineer, τους οποίους θα τους αφήσω στα σύνορα. Entrance. Στον δρόμο τέλος πάντων πάει η Ιορδανία. Αν και η Ιορδανία μας κατασυμπαθεί. Επειδή πολεμάμε τη Συρία, η οποία δεν μας μισεί πλέον, ούτε ο Λίβανος μας μισεί. Ούτε το Ιράκ, ούτε η Σαουδική Αραβία. Κακό αυτό. Καλά, μπορούμε να φύγουμε και προς την Αφρική μετά. Λιβύη. Αν αρχίσουμε τα ομαδικά ντου προς την Αφρική, θα μας μισήσει όλος ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς. Έχει πολύ ενδιαφέρον παραμέτρους. Ναι, ισχύει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα αυξήσει και άλλο τον πληθωρισμό έτσι. Του πάνε να κάνει decrease στις τιμές. Και επειδή θα έχει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά και δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει η παραγωγή. Μάλλον, συγγνώμη, θα μπορεί να ανταπεξέλθει η παραγωγή. Λογικά θα πέσουν οι τιμές. Να πούμε τώρα έχει κόψει τα military goods και έχει ανεβάσει όλα τα υπόλοιπα. Μόνος του. Έχει κόψει και από το πετρέλαιο βέβαια. Γι' αυτό είπα, θα πονέσουμε λίγο οικονομικά. Αλλά να δούμε αν λειτουργεί. Αν αυτό πέσει, είμαστε σε καλό δρόμο. Αν συνεχίσει να ανεβαίνει. Τα ξαναγυρνάμε όλα όπως ήτανε και απλά περιμένουμε να πάρουμε κόσμο.
Κλείσε μέρα να δούμε τι κάνουμε. Πάμε και στο λίγο πιο γρήγορο. 16,4 είναι πάρα πολύ. Είναι αστρονομικό. Όχι απλά 16,5. Δεν λειτουργήσε. 2,6 είναι πρόβλημα. Όσο έχουμε ανεργία, παιδιά, θα ανεβαίνουν τιμές. Και τώρα που το σκέφτομαι, η επόμενη λύση μετά είναι να κλείσουμε πράγματα. Δηλαδή να πάω εδώ, σε αυτό άλλο που έχουμε πάρει, και να αρχίσω να κλείνω. Και μάλλον αυτό θα κάνω βασικά. Και μείον στο εμπόριο, κάτσε να κλείσει άλλη μια μέρα. Πες μου τι λειτουργεί. Λειτουργήσε. Please. 2,6 ενεργεία. Βασικά, όντως θα πάω να κλείσω εδώ πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος. Intelligence Academy, έφυγες. Naval Fabrication, έφυγες. Missile Fabrication, έφυγες. Έφυγες. Τι έχουμε εδώ. Power, έχουμε πρόβλημα βέβαια. Πετρόλαιο. Electric Power, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Τα Electric δεν τα κλείνω. Βασικά, γενικά σε όλα έχουμε ένα θέματα. Και τώρα παράγει πολλά Industry Goods. 16,5. Οκ. Say no more. Ήρθε η ώρα να κόψουμε χρήμα από τα πάντα. Και όχι το infrastructure κατεβάζω τόση ώρα, ανέβα infrastructure. Πάρτε και υψηλή φορολογία, ξέρω ότι θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Αλλά δεν γίνεται παιδιά, sorry. Μπορείτε να σπείρα απλώς το πουθενά. Κάντε εσείς entrance εκεί να μην φαίνεστε. Ξανανεβαίνει το cash. Και εσύ decrease domestic prices, ας πονέσουμε, θα μπαίνουμε μέσα από το budget, δεν πειράζει. Inflationary action, εδώ τι πτώση έχει, demand may increase too much leading to product shortages. Ρε εσύ, επειδή ρίχνουμε τις τιμές, πηγαίνουν όλοι και αγοράζουν, ίσως να φταίει αυτό. Ας μην ρίξουμε άλλο τις τιμές, να δούμε τι έχει να γίνει. Military facility. Α, ναι, τελειώσαν και αυτά. Εντάξει, τα περισσότερα είναι power petrol. Πού με βαράτε, πού? Και αυτά τα έχω κλείσει. Εσύ όπως είσαι scrap, να φεύγεις, δεν μου χρειάζεσαι. Νερό. Δεν πήραμε και κάτι άχρηστο, απλά δεν πήραμε πάρα πολύ κόσμο. Εκκληρονομήσαμε όλα τα κακά της περιοχής, εντάξει. Γι' αυτό όλα αυτά συμβαίνουν, τα δεινά στην οικονομία μας. Δεν πήραμε πάρα πολύ κόσμο και παρόλα αυτά πονάμε λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εσείς κεντρωθείτε λίγο πιο κοντά να σας βαφτίσω μία ομάδα. Θα είστε η δύο ομάδα. Ξέρω ότι είχα και την άλλη δύο ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, όλοι εσείς για κάντε ένα repair και πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Αχα! Αχα. Ναι, τώρα. Έρχομαι. Fighter Interceptor, Fighter Bomber, ομάδα 4. Διαλύστε τους. Θα χάσουμε λίγο μερικά αεροπλάνα, υποθέτω. Είναι το μόνο σίγουρο. Διαλύστε και πίσω λίγο τα... Ναι. Okay. Reserve. Κοκκινήσατε όλοι. Κοκκινήσατε από το κακό σας, μαλάκες. Reserve όλοι. Λοιπόν, δεν έχω πολύ μεγάλη δύναμη για να πάρω πρωτεύουσα, αλλά δείτε τώρα πως θα μας κηρύξει τον πόλεμο η Λιβύη και θα γελάμε όλοι μαζί. Φάτε λίγο τους έξω πρώτα απ' όλα. Repair. Έχει πάρα πολύ πυροβολικό και το έχει στημένο πίσω την πρωτεύουσα. Έχει ξεκινήσει και πόλεμο και με το Λίβανο. Αλήθεια, και πάει να του πάρει την πρωτεύουσα. Πήγαμε στην κατάλληλη εποχή. Χτυπήσαμε για να σώσουμε το Λιβανό. Κακό αυτό, πίσω όλοι για repair. Εκεί σας βαράνε. 16,3 άρχισε να πέφτει όλοι. Πρόλαβε να σωθείς. Μη 60. Λοιπόν, εδώ θα βάλω παραπάνω Garrison. Ρε τον άτιμο, δεν του φτάσε το τέτοιο, πήγε να πάρει και το Λίβανο. Ξέρεις τι, δεν με χαλάει.
Πάρ του κανένα δύο περιοχές να τις πάρω εγώ μετά, να μην έχω να κηρύξω κι άλλο πόλεμο. Που δεν θα το κάνεις, αλλά από εκεί. Με τις λίγες δυνάμεις που έχω. Φάτε του λίγο τους έξω. Μπράβο, αυτό ήθελα. Κατέβασε, κατέβασε, κατέβασε δυνάμεις. Κατέβασε δυνάμεις, παιδί μου, κατέβασε. Δες πυροβολικό που έχει μαζέψει, μαλάκα. Λουκουμάκι, φαγητό. Πω, δες πως πέφτουνε. Και είμαι και στο normal speed. Πάμε, τους δίπλα, τους δίπλα, τους δίπλα. Φαγητό. Φαγητό, παιδιά. Μαμ, μαμ. Ρίπε. Ρίπερ όλοι. Α, έχετε αεροπορικά, γι' αυτό πονέσαν λίγο τα αεροπλάνα μου. 16,2. Καλά είμαστε. Πέφτει ο πληθωρισμός. Και ανεβαίνουν και τα χρήματα. Μακνούμπι, είπες τίποτα. Τη σώσαμε την οικονομία. Βέβαια, τους έχουμε τραβήξει ένα φόρο 70% Ελλάδα τους έκανα. Κόψαμε και τις παροχές. Τις παροχές, ξέρεις τι, μπορώ να τις ανεβάσω λίγο. Εντάξει, μην τους διαλύσω και τελείως. Ξανανέβασε το με παίρνει. Βγάζω 500 με ένα δις σχεδόν, με 900. Ανέβασε και άλλο παροχές. Πωλήσεις πρέπει να πέσαν στα τάρταρα, έτσι. Πού είναι, όχι, income. Όχι, 900. Και εντάξει, το production είναι ακόμα πολύ, πολύ ακριβό για να την παλέψει. Παρ' όλα αυτά ο πληθωρισμός πέφτει. Πάμε να του κάνουμε άλλη μια επίσκεψη, να πάρουμε τις τριγύρω περιοχές. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα μας τη δώσει έτσι εύκολα την περιοχή. Αλλά δεν πειράζει. Πού με βαράνε τώρα, από πού. Απ' έξω. Να χαρώ. Τέλεια. Πάμε. Ντου. Μπούμ, μπούμ και μπούμ. Φάτε και τα αντιεροπορικά. Το military base θέλω πρώτα να χτυπήσετε. Βγαίνουν πολύ εύκολα off. Βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, ήταν λίγοι η αλήθεια είναι. Πάμε για repair. Μάλλον είναι πολύ μέσα και επισκευάζονται. Δεν πειράζει. Μείναν όλοι μέσα. Κάποιος παιδιά που να είναι okay να βγει. Όχι. Ούτε ένας. Εντάξει, βγήκαν κανένα δύο-τρεις. Κάτι είναι κι αυτό. Εντάξει, την αρπάξαμε λίγο. Εντάξει, δεν κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ίσως να μείνουν και από πυρομαχικά και από supply. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως είστε, πάμε να πάρουμε λίγο την κάτω. Ναι, πολεμάει με το Λίβανο. Α, είναι χαζός, παιδιά. Δεν πειράζει. Πρόβλημά του. Πάμε να πάρουμε αυτή την κάτω πόλη να έχουμε λίγο supply παραπάνω. Ας το να βολτάρει και πάρε να πολεμάει με το Λίβανο. Αυτός δεν μας πειράζει. Να πέσει και η αεροπορία του, να φύγει και αυτή πίσω στην πρωτεύουσα. Η Λιβύη, γιατί δεν μου έχει κάνει ακόμα πόλεμο επίσης, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Ποιος χτυπήθηκε. Πήγε για repair. Ελάτε κι εσείς. Ναι, μου λείπουν οι engineer βέβαια. Με τους engineer πέφτει εύκολα το θέμα. Garrison, repair κι εσείς. Repair κι εσύ. Ωραία, έφυγε και αυτός, πήγε για repair. Repair και εσύ. Τα military goods μου πρέπει να έχουν πάει στα ύψη. Α, μπαλεύω. Και το 160 χτυπήθηκε. Repair και εσύ. Ναι, ναι, έλα, 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 έλα. Φέρε κόσμο, φέρε κόσμο. Φέρε φαγάκι, φέρε. Κάτσε να σε αποκλείσω λίγο. Έτσι, κρίμα. Ωραία. Πάμε, ντου, εδώ, κατευθείαν. Τυπήθηκε κανείς. Τυπήθηκε, λάθος τάγκ διάλεξα. Πίσω. Repair και εσύ. Wow, repair. Όλοι πίσω για repair, παιδιά. Δεν είστε για πουθενά, είστε λίγοι. Frog Launcher, wow. Κατέβηκε να ξαναπάρει το δρόμο κατευθείαν, μην χάσει το supply. Ouch, έκανα μπαμ. Labor shortage, το ξέρω. Προσπαθώ να πάρω κόσμο όπως βλέπεις. 38,7 negative, εντάξει, λογικό είναι. Έρχεται η ανάπτυξη. Τι είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ κάτι κίνησα της Ελλάδας και πανηγυρίζετε. Ποιος είστε ο τσίπ. Έλα, κοίταξε να δεις. Τους πήραμε με 4.000 κατακεφαλήν εισόδημα το χρόνο. Τους έχουμε πάει στα 6.200. Τους δώσαμε παροχές που δεν είχαν. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ όλα αυτά. Κάνουμε έρευνα. Έχουμε πάρει παραπάνω πληθυσμό από ό,τι είχαμε. Έχουμε ρίξει την αργία στο 2,6. Απλά έχουμε πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Πρέπει να πέσουν τιμές, λοιπόν.
Αυτό σταμάτησε να πέφτει, ε. Μόλις μέχρι να πάρω κόσμο. Λιβύη, μεριά, τι λέει. Κοντεύεις. Lack of supply. Αυτό εδώ, ναι, το κομματάκι εδώ. Ήρθε η ανάπτυξη, μάκες μου, ήρθε. Πήγε 2 η ώρα, ε. Wow. Wow. Πόση ώρα παίζουμε, ρε παιδιά, τέτοιο. Supreme Ruler. Παίζουμε καμιά ωρίτσα. Δεν έχω βάλει σε αυτά τα barracks τέτοιο. Γι' αυτό δεν κάνουν deploy. Λοιπόν, εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Και εσύ πλέον. Α, ναι, βασικά όχι. Και οι τρεις εδώ. Γιατί βγάζετε και supply tracks και τέτοια. Τα οποία δεν τα θέλω μαζί με όλες τις υπόλοιπες μονάδες. Διότι πάνε πρώτα στη μάχη. Ωραία, εδώ όλοι. Άρα εδώ τι ρεζέρβες έχουμε. Έχουμε ρεζέρβες. Infantry 3. Οκ. Okay. Εσείς λοιπόν πάτε εκεί. Εδώ reserves, air defense, scrap. Εσείς, όχι, ωραία. Ωραία, το προλάβαμε. Παραλίγο, γιατί άμα γεμίσει αυτό εδώ, μετά δεν βγαίνουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Μία και κάτι, ωραία, το πάμε μέχρι τις 2 και κάτι λοιπόν. Κάνε μια ξενάγηση στο χάρτη, ναι, όντως πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Ελλάδα, Τουρκία, γενικά, Ευρώπη, νομίζω είναι όλα καλά. Συνήθως Ευρώπη γίνεται να ντου εδώ πάνω. Ναι, έχει γίνει πανικούλης. Ουκρανία, Μπέλαρους. Έχει γίνει χοντρός πανικός. Λιθουανία, Ρωσία. Γίνεται ένα σχετικό πατρίδι εδώ. Μίντιστ είμαστε εμείς. Στο Ισραήλ γίνεται πανικός. Το φάγει η Σύρια, τώρα το τρώμε εμείς πίσω. Έχουμε Ιράν-Τουρκία πόλεμο. Οκ. Okay. Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία νομίζω δεν έχουν. Ε. Α, η Αρμενία μας μεσύνει. Τέλεια. Και η Georgia Republic. Και η Ράσα. Ναι, μάλλον ανήκουμε στο δυτικό άξονα. Εδώ είναι όλο. Okay. Κορέα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να γίνεται και εδώ χαμός. Α, σταμάτησε η πέλαση της Νότιας Κορέας. What the fuck. Έχει με την Κίνα πόλεμο. Όχι, αυτό νομίζω έτσι ήταν. Ήσυχα κινείται ο πλανήτης. Συνήθως και εδώ, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες και Κούβα γίνεται ένα σχετικό κάτι, ναι. Η Κούβα πήρε πίσω τον Γκουαντάναμο και η Αμερική προσπαθεί εδώ πέρα. Η Αμερική εντάξει είναι η πιο χρεωμένη χώρα που υπάρχει. Debt 8300. Treasury έχει περίπου όσα έχουμε εμείς, η Αίγυπτος. Έχει τρομερό πρόβλημα με τα λεφτά η Αμερική στο 2020 που είμαστε. Λοιπόν, ηρεμήσαμε και από εκεί. Το artillery θα το αφήσω στα παράλια μας να υπάρχει. Εδώ τι έχουμε, έχουμε 3 engineer ρεφημένους, τέλεια. Πόσοι επισκευάζεστε ακόμα ρε παιδιά, 9 και 14. Πόσοι είστε έξω, 29. Λίγες δυνάμεις έχω, πολύ λίγες. Εντάξει βέβαια να μου πεις έχω στείλει και εδώ λίγο κόσμο και έχω και κάτω. Έχω και εδώ μερικές δυνάμεις. Έχουμε πάρα πολύ λίγο κόσμο για να κάνουμε ντου ωραία και να τις τρώμε και να μην έχουμε πρόβλημα. Εδώ είναι ο κατάσκοπος. Πού. Γιατί. Έλα. Όχι έλα. Βρε έλα που σου λέω. Μη φεύγεις. Κάτσε κερνάω τσάι. Γιατί φεύγεις. Στάσου μίγδαλα. Είσαι σαν να μου χτυπήσει να ξοδέψω λίγα military goods. Τα οποία θα πουλάμε παρεπτόντως. Γιατί. Unfavorable, οκ. Industry και τα λοιπά. Οικονομικά έχουμε φτάσει στα 31 δις πλέον. Ο πληθωρισμός είναι σταθερά στο 16,3, 16,2, δεν πέφτει με τίποτα. Θα κόψω και το social spending, παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Θα βγαίνουμε σύνολο το budget. Το μόνο που θα αφήσω ψηλά είναι το infrastructure. Πάρτε και ένα τσικ πάνω τους φόρους. Δάνεια για κανένα λόγο, θα μπορούσα να πληρώσω ένα, αλλά δεν υπάρχει λόγος ακόμη. Ο τόκος που πληρώνω είναι 32 εκατομμύρια, έχουμε ακόμα. Και το research έπεσε λίγο. Ναι, είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο ρε γάμωτο. Έχουμε 86 εκατομμύρια. 37 και πέφτει το μεξί. Δεν έχουμε καλό τέτοιο στην παγκόσμια αγορά, ε. Ο UN μας
συμπαθεί σχετικά. Με τις συνθήκες που έχουμε κάνει, είμαστε ok. Ρίξει τη λίστα spending και σχέση τις τιμές χωρίς control. Δεν έχω βάλει. Το έβγαλα το control στις τιμές. Λογικά θα πέσουνε, ξέρω εγώ. Μείον 10. 38, μείον 2. 25 είναι αυτό, εντάξει, εδώ αγοράζουμε γι' αυτό. Μείον 8. Military goods δεν πουλάμε στο λαό, οπότε εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα από τα πάντα. Market price 900 και εγώ παράγω με 600. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή 16,2. Θα μπορούσα να ανεβάσω και τις τιμές, να στερέψει τελείως η αγορά. Πεθαίνει το tablet. Α, εντάξει, δεν πειράζει, το 8% από εδώ. Θα μπορούσα να ανεβάσω και τις τιμές, να πεθάνει τελείως η αγορά, να σταματήσει να κουνιέται. Αλλά εντάξει, μετά θα γίνει με Ελλάδα τελείως, φίλε, ξέρω εγώ. Το Λίβανο το σώσαμε δυστυχώς. Και η Ιορδανία δεν μας... Λίγο κάτι της. Θα ανέβει της Λιβύης το hate να μας κηρύξει τον πόλεμο. Λίγο, ένα τσίκ θέλει. Μόλις πάρω την πρωτεύουσα του... Μόλις πάρω τη Δαμασκό θα γίνει και αυτό. 53 δυνάμεις έξω. Πόσοι επισκευάζεστε ακόμη? Να πάμε για να δω και να το κλείσουμε. 10 δυνάμεις, για να σας δω. Εσύ μπορείς να κάνεις deploy. Και εσύ. Και εσύ. Deploy. Ωραία. Αν δεν είστε όλοι, είστε τώρα η ομάδα 1. Πάμε μια τσάρκα. Πάμε για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί έχει πάει 2 και τώρα το κοντεύει. Φάτε λίγο αυτό που είναι έξω. Κρίμα είναι. Και το άλλο. Μπράβο. Πάμε να πάρουμε τη βάση τώρα για να φάμε και το πυροβολικό το από πίσω. Να τον ακόψουμε και το τι κάνει στο Λίβανο. Ξέρεις τι, μια που είσαι εδώ, πάνε πάρε και εκείνο το έδαφος. Τώρα άμα είχα συμμαχία θα το δίνω πίσω στο Λίβανο αυτό. Και τ' άλλο, και τ' άλλο, και τ' άλλο, και τ' άλλο. Και εκείνο να το τσίκει εκείνο. Μπράβο. Φύγε για repair. Άμα ζήσεις. Τα μπαμπούμ που παίζουνε δεν υπάρχει. Entrench. Όχι, όλοι εσείς repair. Όλοι εσείς. Stop. Όλοι εσείς. Repair επιγόντως. Μου διαλυθήκατε. Και εσύ νομίζω θες ένα repair καλό. Πίσω. Repair. Τώρα μπορεί να κυλήσει το παιχνίδι. Με βαράει μέσα από εδώ πάνω. Καλά, μη σας χάσω και όλους, πάτε για repair. Δεν με πολύ καίει για τη βάση, μπορεί να την πάρουν πίσω, δεν με απασχολεί. Το θέμα είναι ότι η ζημιά έγινε, αυτό είναι το σημαντικό. Land fabrication, όχι. Research center, άστα. Πού? Εδώ. Καλά, οκ, παιχνίδι, τι πεις. Και έχει μείνει και, έχει μπόλικες δυνάμεις βέβαια, αλλά εντάξει. Κάνα σε επικαλοκακού, true that. Στο βίντεο της Series 1. Αν και θα κλείσουμε τώρα που να είναι, δεν φτάνει. Θα κατακτήσουμε λογικά τη Δαμασκό στο επόμενο. Θέλουμε δυνάμεις, θέλουμε κόσμο. Θα μπορούσα να ενεργοποιήσω και αυτά. Και ξέρεις τι, θα το κάνω. Budget έχουμε. Active. Yeah, και θα κάνετε μόνο engineer. Να κλείσει η μέρα να ξυπνήσουν, έλα. Μπράβο. 4 από 0 παράγει. Εγώ βάλα 5. 4 είναι το μεταξύ. Και κάπου αλλού είχε Land Fabrication τα οποία τα κλείσε, έτσι δεν είναι? Εδώ τα κατήργησα τελείως. Goods Military, εδώ πάνω είχε τώρα που πρόσεξα. Κάπου αλλού είχε ρε και το τάκλισα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραία, εσύ έχεις ένα hot spot. Πάρε ένα καυτό σημείο. Λοιπόν, χωρίς engineer την πρωτεύουσα δεν την παίρνουμε, η αλήθεια είναι, γιατί θα μας βαράνε πάρα πολύ. Α, έχουμε... Πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Πόσες δυνάμεις? 45. Δεν είναι λίγες. Δεν είναι και πάρα πολλές για αυτά που έχει μέσα, αλλά... Εντάξει, θα του φάμε λίγο κόσμο.
Έχει μόνο ένα Garrison. Εντάξει, λογικά θα μεταφέρει την πρωτεύουσα αλλού, δεν μπορεί. Wow. Ναι, τα ενφάντρια αυτά εδώ τα περίεργα είναι repair. Πάμε εσείς εκεί. Repair. Και τα 160 ψιλοχτυπιούνται. Όσο κόσμο του φάμε τόσο καλύτερα. Repair. Και εσείς ντου. Ποιος είναι χτυπημένος? Είναι χτυπημένος ή δεν έχει πυρομαχικά? Όχι, είναι χτυπημένος. Repair. Οκ. Ρίπερ. Ξέμεινα τα πυρομαχικά πίσω. Στη βάση εκεί γιατί πήγες, δεν ξέρω. Και χάθηκες. Δεν πειράζει. Του κάναμε κάτι. Του ρίξαμε μερικά BTR. Κάτι είναι και αυτό. Το παιχνίδι λέγεται Supreme Ruler 2020 Global Crisis. Είναι το build που παίζω. Και μάλιστα δεν παίζω καν το τελευταίο build γιατί παίζαμε multiplayer με τον Alex Kip και Tsum κτλ. Λοιπόν, εσάς τους engineer θα σας φέρω εδώ. Πάτε εκεί για repair και θα βγείτε μαζί με τους άλλους. Θέλω μερικούς engineer ακόμα να κάνω το ντου. Μεξί στην Τουρκία συνεχίζει το σαμποτάζ, έτσι είναι. Τι τους έχω κάνει? Α, δεν τους έχω κάνει καμία σοβαρή. Το power coldro το χτύπησε. Ευελπιστώ να τον πιάσουν κάποια στιγμή για να μου κηρύξουν τον πόλεμο, αλλά μπα. Εσύ? Τους κάνω και αυτούς ζημιά. Πλάκα έχει. Όχι σοβαρή, αλλά είναι ανεπαίσθητο. Λοιπόν, οικονομικά έχουμε πάει στο 38, τέτοιο, 15,7. Επιτέλους πέφτει το inflation, ο πληθωρισμός δηλαδή. Η ανεργία δεν πρόκειται να ανέβει, εκτός άμα αρχίσω να κλείνω μαζικά τη μισή χώρα. Έχω υπερφορολόγηση. Ποιος έχει πολύ πληθυσμό στην περιοχή? 17 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. Χαχαχαχαχαχαχαχαχα. 90 εκατομμύρια. Τουρκία, δεν σε βλέπω καλά. Το θέμα είναι για να... Μια χαρά, θα επικοινωνούμε κιόλας. Αμάν. Αμάν. 90 εκατομμύρια, ε. Τέλεια. Σαουδική Αραβία 41. Η Λιβύη πόσα έχει? 5. Τι να σας κάνω σας. Φυσικά 3-4 παραλιακές πόλεις είναι και κανένα δύο πετρελοπηγές. Αυτό είναι. Εντάξει, αν πάρεις αυτό για να φτάσεις από εδώ στην επόμενη πόλη χωρίς supply, πότε θα ξαναπαίξεις? Αύριο λογικά. Όχι λογικά, αύριο. Κλείσε καλύτερα την ενδοχώρα και άσε αυτά στα σύνορα. Ποια έλεγες τώρα? Οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω να το αφήσουμε κάπου εδώ. Αν και πω, φίλοι, κάθε φορά που παίζω αυτό το παιχνίδι καίγομαι. Ο engineer να πάει από εκεί. Το heavy supply να έρθει πίσω. Έχουμε και... Εντάξει, όχι υπολογίσιμο, αλλά είναι... Είναι 45 μονάδες. Είναι υπολο... μια... Όχι, control F2 πάτησα. Είναι μια χαρά υπολογίσιμη. Control 2. Δεύτερη ομάδα, control 1 από εδώ. Μια χαρά υπολογίσιμη δύναμη λοιπόν και από εκεί. Νομίζω ότι θα τα αφήσουμε όμως κάπου εδώ. Και επισκευάζονται μπόλικοι όλοι οι engineer, τους οποίους τους θέλω. Αν και πρέπει να τους έχει ρίξει τους Garrison που είχε. Είμαστε και ένα βήμα από τη Βηρητό, η οποία αρχίζει να μας μισεί. Γιατί φτάσαμε έξω από την πρωτεύουσά σου και σου πήραμε τον δρόμο. Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, Λίβανε. Νομίζω θα το αφήσω λοιπόν κάπου εδώ. Πού να δεις τι γίνεται, τα πιάνω στα χέρια φακτόριο. Γιατί είπες φακτόριο τώρα, θα αρχίσει το chat που είναι το φακτόριο. Δεν είμαι και τέλεια, αλλά δεν είμαι και άσχημα. Κάτι έβγαλε εδώ πέρα, κάτι έβαλε και μου έβγαλε τέτοιο. Ναι, αυτή θεωρείται δικιά μου βάση πλέον, εδώ πάνω. Άσχετα από το την αξιοποιώ. Military facility complete, ποια? Missile fabrication. Δεν σε ήθελα. Scrap. Να ρίξουμε λίγο κόσμο στην ενεργεία.
ξέρεις τι, αυτά εδώ θα τα κλείσω προς το παρόν. Aerospace Fabrication, αυτά είναι για δορυφόρους. Δεν έχω την έρευνα για να τα κάνω κάτι. Προτιμώ να ανεβάσω λίγο ένα τσίκ την τέτοια ενέργεια. Τι έχει η Βιθλεέμ, έχει tourist attraction, ναι σωστά. Το οποίο είναι ανοιχτό. Τι άλλο μπορώ να κλείσω. 2,7, λίγο ένα τσίκ πήγε πάνω. Όχι φαντάζομαι από αυτό που έκανα τώρα, αλλά γενικά 15,4. Κάτι γίνεται. Electric power ακόμα μπαίνουμε μέσα. Παρόλο που έχουμε πάρει όλα αυτά είναι power petrol. Εντάξει, το Ισραήλ έχει μόνο power petrol και δεν έχει πετρέλαιο πουθενά. Πώς να το καταλάβω. Πετρέλαιο εμείς έχουμε περιθώριο, έχουμε και απόθεμα. Γιατί δεν πουλάμε. Πουλάμε όμως 598, μια χαρά. Το πετρέλαιο μαζί και τα industry goods τα οποία πουλάμε τώρα. Και όταν δεν πουλάμε industry, πουλάμε consumer. Και κάποια λίγα military. Λοιπόν, αυτά. Save. Στο VGT Series 2. Οκ. Okay.